Νίκο Ζέρβα στην παρέα μα. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα. Επίσης, κυρία μου, τι κάνεις. Καλά, καλά. Έτσι όπως έλεγες δυτική περιφέρεια στην αρχή του. Λες τώρα να λέει για NBA, ε. Νομίζω ότι λες για NBA, κάνεις ένα αφιέρωμα. Επειδή αρχίζουν και αυτοί. Χωρίς εσένα, ρε φίλε, τι αφιέρωμα να κάνω. Βέβαια, αν μου πεις αρχίζουν, ε. Ναι, αρχίζουν. Και αύριο θα λείπεις, ναι, κάτι πρέπει να κάνω. Εντάξει, σωστά το λες. Ναι, δεν νομίζω να περίμενε κάποιος κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Ναι, εντάξει, ναι, και ειδικά μετά την ίδια της Παρασκευής έβγαλε μια αντίδραση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός. Ναι. Ήταν αρκετά σοβαρός. Μετά η αλήθεια είναι ότι ακολούθησε ένα τρίτο δεκάλεπτο που δεν ήταν σοβαρός. Χαλάρωσε περιβολικά, επέτρεψε στην Καρδίτσα να φτάσει μέχρι στο πλήν 6. Αλλά εντάξει, είναι παιχνίδια που κακά τα ψέματα τώρα με όλο το σεβασμό στους αντιπάλους. Είναι πιο πολύ προπονήσεις. Ναι, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με ένα καλό πεντάλεπτο μπορούν να καθαρίσουν έτσι. Οπότε ναι, ήταν στραμμένα τα βλέμματα πάνω στον Μιλουτίνοφ, ο οποίος χθες πήρε την θέση του Πετρούσεφ στην εφτάδα των ξένων. Και νομίζω ότι έδειξε σε καλή σωματική κατάσταση, ας πω. Ναι. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα αν έβαλε 6-7 δίποντα απέναντι σε σέντερ που δεν είναι του διαμετρήματός του. Ναι. Έτσι, κακά τα ψέματα. Αλλά ναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το κορμί του και είχα πληροφόρηση και είχα αναφέρει κιόλας ότι παράλληλα με την αποθεραπεία του έχει κάνει και αρκετή δουλίτσα με τον Αντρέα Γκατζούλη και διατροφικά και σε επίπεδο γύμνασης. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό, έτσι, ότι έχει γυρίσει πάρα πολύ καλά. Και αυτό θα τον βοηθήσει πολύ να βρει πιο γρήγορα ρυθμό. Γιατί ακόμα δεν έχει βρει ρυθμό, έτσι είναι δεδομένο. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ κρατάω αυτό που είπες, δεν θα σταθώ στα 6, στα 7 δίποντα. Ναι. Αλλά στο γεγονός ότι στο πρώτο παιχνίδι μετά την επιστροφή του βρέθηκε στο παρκέ 14 λεπτά. Ναι, είναι καλά. Είναι καλά. Αυτό. Είναι καλά και ο Φαλ, δηλαδή γύρισαν πολύ καλύτερα από ότι συνήθως γυρίζουν κάποιοι παίχτες που είναι ειδικά ψηλοί, έτσι, γιατί είναι πολύ βασικό. Τα βαριά κορμιά που λέμε. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, είναι διαφορετικό τώρα. Τον όποιο τραυματισμό, πώς θα τον περάσει, να το πω έτσι, ένας παίκτης με το κορμί του Μιλουτίνοφ και ένας παίκτης, ας το πω έτσι, με το κορμί του Walkup. Εννοείται. Το σημαντικό νομίζω ότι είναι για τον Ολυμπιακό και θα γίνει και ωραίο για να το δούμε μπασκετικά, να μην σπάσει αυτό το δίδυμο ξανά. Δηλαδή, ούτε πέρσι, ούτε φέτος στην αρχή της σεζόν ήταν μαζί οι δύο παίκτες. Ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι έχοντας και τους δύο καλά, αλλάζει επίπεδο Ολυμπιακός, κακά τα ψέματα. Ούτε ο Ράιτ, ούτε ο Πετρούσεφ μπορούν. Επίσης να... με όλο το σεβασμό. Επίσης με όλο το σεβασμό, δεν μπορούν να μπουν στα παπούτσια τους. Ναι. Γι' αυτό άλλωστε έχουν και δύο πάρα πολύ μεγάλα συμβόλαια, έτσι. Μαζί αμοιβούνται με 3,5 εκατομμύρια το χρόνο, ας πούμε. Αν μείνουν υγιείς, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ καλύτερος στη συνέχεια της χρονιάς, έτσι. Καλώς και ο Βεζένκοφ για μια ακόμη φορά. Έτσι. Ναι, okay. Και αυτό δεν είναι είδηση. Χωρίς να εδρώσει ο συγκεκριμένος τύπος, βάζει 20 πόντους, ας πούμε, σε κάθε παιχνίδι. Και καλώς ο Λαρετζάκης, και το λέω γιατί είχαμε και μια κουβέντα αυτήν τον Χρήστο Ρομπόλη, ας πούμε, για το πώς συμπεριφέρει το Πετρούσεφ. Και ο Λαρετζάκης είναι η ίδια κατάσταση, είναι και μπορώ να πω και πολύ χειρότερη. Χειρότερη θα πω εγώ, μπράβο. Ακριβώς. Γιατί ο Λαρετζάκης είναι ένα παιδί το οποίο έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Κακά τα ψέματα, ήρθε το 2020, έχει δουλέψει πάρα πολύ, έχει καταφέρει να πάει ένα πολύ καλό συμβόλαιο, τηρουμένων των αναλογιών, έτσι. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι, δεν το έχει δεχτεί και αυτός πολύ καλά που δεν παίζει, εννοείται, γιατί κανείς δεν το δέχεται παίχτης. Ναι, δεν είναι εύκολο, ρε φίλε, τώρα κακά τα ψέματα, ναι. Κάθε παίκτης, σου οποιοδήποτε άθλημα, μπράβο, θέλει να παίζει. Την ευκαιρία όμως που του δίνεται σήμερα, κάνει ένα αθλητικό παιχνίδι. Και εκτελεστικά και δημιουργικά, κυρίως δημιουργικά να πω εγώ. Ναι. Έχει πάρει πάρα πολλά μπράβο από τον Μπαρτζόκα. Ναι, κοίτα, βλέποντας εγώ τη στατιστική, είναι γεμάτη στατιστική, έτσι. 2-2 δίποντα, 2-4 τρίποντα, ναι. 4 rebound επίσης, 4 assists. Το χρόνο σου κερδίζεις, δεν τον έχει εξασφαλίσει κανείς. Ναι, έτσι. Προφανώς. Αυτά κρατάω, τίποτα παραπάνω και ότι κανείς δεν χτύπησε. Είναι πολύ βασικό. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ δύσκολο εξάημερο τώρα μπροστά για τον Ολυμπιακό. Πάει την Πέμπτη το απόγευμα στο Μόναχο. Παίζει με την Μπάγκερ ένα παιχνίδι που για μένα είναι το πρώτο εκτός έδρας που έχει πρέπει. Έτσι. Ναι. Το να χάνεις από τη Φενέρ και την Εφές στην Τουρκία. Στην Κωνσταντινούπολη, ναι, οκ. Ναι. Να το πεις έτσι μέσα στο πρόγραμμα. Ναι, άσχετο αν ο τρόπος που χάθηκε το παιχνίδι με την Εφές. Ναι, άλλο αυτό. Ναι. Άφησε ένα γαμό το που λέμε, ναι. Ναι. Αλλά με την Μπάγκερ πρέπει να το πάρει το παιχνίδι για να αρχίσει σιγά σιγά να μαζεύει και εκτός έδρας νίκες. Και ακολουθεί 30 φωτιά με Παναθηναϊκό την Κυριακή στο πρωτάθλημα, την Τρίτη με τη Ρεάλ στο Σεφ και την Πέμπτη με την Μπαρτσελόνα στο Σεφ. Ναι, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι τώρα θα γίνει και μια καλή συντήρηση δυνάμεων, 2-3 καλές προπονήσεις για να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το τετραήμερο, το εξαήμερο για τον Ολυμπιακό. Δεν μου λες, Φουρνιέ, υπάρχει ανησυχία. Θυμάσαι τη μετάδοση στο στούντιο που σου είπα ότι έπιανε το μυρό.
Ναι, σωστά. Ξανάπαιξε μεν. Ναι, δεν δείχνανε κάτι σοβαρό. Πιο πολύ τον προφυλάξανε σήμερα. Ναι. Αλλά να δούμε και τις προπονήσεις Τρίτης και Τετάρτης για να σιγουρευτούμε, έτσι, ειδικά της Τετάρτης. Σωστά. Νομίζω ότι πάντως θα είναι κανονικά στο Μονάχο. Με μια επιφύλαξη, γιατί ξέρεις, αυτό είναι. Καλά, ναι, βέβαια. Ναι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό δηλαδή, απλά προφυλάχτηκε γιατί σου λέει είχε ενοχλήσει την Παρασκευή. Ήταν ξεκάθαρο αυτό, επειδή ήμουν πολύ κοντά στο παρκέ, είδα ότι παραπονέθηκε όταν βγήκε. Αυτά. Μάλιστα. Αυτά. Οι τρία πολύ λίγα να πω έχουν μείνει. Για... Και για... για τα τρία παιχνίδια. Α, αυτά που ακολουθούν, ναι, okay. Ναι, ναι, δεν είχαν ανακοινωθεί sold out, ξέρεις γιατί. Και νομίζω ότι δεν θα ανακοινώνονται πλέον νωρίς, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα της μεταβίβασης του εισιτηρίου διαρκείας. Ναι. Όποιος δηλαδή παρακολουθεί και θέλει να πάει ηλεκτρονικά, ας πούμε σήμερα προέκυψαν κάποιες θέσεις για τον ντέρμπι. Ενώ χθες δεν υπήρχαν. Ναι. Αυτές προφανώς είναι από κάποιους κατόχους διαρκείας που κάνουν χρήση του δικαιώματος να παραχωρήσουν για ένα παιχνίδι το εισιτήριό τους και να έχουν και ένα προνόμιο από την ομάδα. Οπότε όποιος θέλει να πάρει εισιτήριο για ένα από τα τρία μας πρέπει να είναι αναγκαστικά στο site και να παρακολουθεί. Να, το ουσιαστικά. Ναι, ναι, πάντως είναι ελάχιστα τα εισιτήρια που έχουν μείνει και για τις τρεις αναμετρήσεις. Θεωρώ ότι και στα τρία θα γίνει sold out. Απλά δεν μπορεί να ανακοινωθεί ακόμη γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα των κατόχων διαρκείας. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Νίκο Ζέρβα.